Σας ευχαριστώ. Παπαγιανόπουλος Αποστόλης, από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ανατολικής Αττικής ο Σοκράτης. Εκπροσωπώ ο Πρόεδρος, εκπροσωπώ τρεις περιοχές, τρεις δήμους, Δήμο Σαχαρνών Μενιδίου, Δήμο Διονύσου και Δήμο Σοροπού. Αυτό που αφορά σήμερα και θέλω να αναφερθώ είναι για το Δήμο Αχαρνών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα ξεκινήσαν τα σχολεία. Στο Δήμο Αχαρνών, τέσσερις σχολικές μονάδες δεν έχουν ξεκινήσει σήμερα. Και δεν θα ξεκινήσουν και τις επόμενες ημέρες. Θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα και αν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει γίνει ούτε ένας αντισεισμικός έλεγχος σε καμία σχολική μονάδα του Μενιδίου. Ούτε σε δημοτικά, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ούτε σε νηπιαγωγεία. Έχουμε βεβαρημένο παρελθόν από το 99. Η κυβέρνησή σας ήταν τότε. Η εξουσία που ασκείται βία σε μια λαϊκή γειτονιά, όπως είναι το Μενίδι, που έχουμε νεκρούς και μας λέτε κάθε φορά είτε πάμε στο Υπουργείο Παιδείας, είτε ερχόμαστε στο Επιφυλιακό Συμβούλιο ή οπουδήποτε αλλού, ότι είστε ανευθυνοϊπεύθυνοι και μας πάτε μπαλάκι. Αλλά όμως κανένα μέτρο δεν έχει πάρθει μέχρι τώρα. Τι γίνεται από το 99 μέχρι τώρα? Υπάρχουν σχολικές μονάδες. Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Χαρνών, το 6ο, το 12ο, το 1ο, το 18ο, το 19ο, το 21ο, το 24ο, το 28ο, το Δημοτικό Σχολείο Βαρυμπόπης και το 2ο Θρακομακεδόνων, που λειτουργούν ακόμα τα δημοτικά σχολεία σε λιώμενα. Από το 99, επειδή χτυπηθήκανε. Υπάρχουν νηπιαγωγεία, το 20ο, το 15ο, το 22ο, το 25ο, το 4ο, το 36ο, Βαρυμπόπης και το 24ο. Λειτουργούν σε λιώμενα. Τι παροχή εκπαίδευση παίρνουν αυτά τα παιδιά? Πώς μπαίνουν κάθε μέρα πρωί, πώς τους στέλνουν οι γονείς τους? Σήμερα έπρεπε να μπουν. Πού? Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο οι γονείς να βάλουν τα παιδιά τους. Ξέρετε τι δημοτικό είναι αυτό? Έχει χτυπηθεί, έχει ρογμές, έχουν φύγει 20 πόντι τσιμέντα, όχι σοφάδες. Πέρασε ο Δήμος, έριξε όσο ήταν φουσκωμένα και τους είπε μπείτε μέσα. Το ίδιο στο 8, στο 14, στο 23 Δημοτικό Σχολείο που είναι στην Αυλίζα. Όλα τα τζέμια είναι σπασμένα. Μέχρι τις 4 η ώρα που ήμασταν εκεί ο Σύλλογος Σοκράτης και εγώ προσωπικά δεν ήταν κανείς εκεί. Να περάσει τα τζέμια τα σπασμένα που κρέμονται και είναι πολύ επικίνδυνα για τα παιδιά. Σε αυτή την κατεύθυνση ξέρετε τι λέμε εμείς? Ότι σήμερα πρέπει να κόψετε κονδύλι. Πρέπει να στείλετε συνεργεία να συμβάλλετε ως δημοτική, ως περιφερειακή διεύθυνση. Να γίνουν σήμερα αντισεισμικοί έλεγχοι. Δεν μπορούν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτή η κατάσταση που μας τη φέρνετε εσείς. Εσείς η εξουσία σας, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι τωρινές κυβερνήσεις, έχετε συνέχεια και ως Δήμοι και ως περιφέρεια. Όλοι έχετε ευθύνες. Υπερασπίζεστε αυτό το σύστημα το άδικο εις βάρος των λαϊκών οικογενειών. Και μας λέτε σήμερα να μιλήσουμε μετά από ένα μήνα. Ένα μήνα τι θα παρακαλάμε το Λεγκέλαδο να χτυπήσει στις 4 το απόγευμα που δεν έχει σχολείο? Σας ευχαριστούμε. Γιατί μας χτυπήσει νωρίτερα? Τα παιδιά πρέπει να κάνουμε διαιτήσεις για να μην... Ευχαριστούμε για το Σοκράτη. Λυκή ζητάμε. Τελειώνω. Είναι ευχαριστώ σαφές πολύ. Ζητάμε. Ζητάμε τώρα έκτακτο κονδύλι για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Μενιδίου. Να γίνουν σήμερα κιόλας από αύριο έγκαιρα να αποκαταστήσουν όλες τις φορές οι οποίες υπάρχει το 20ο Δημοτικό Σχολείο που κάλεσε ο Διευθύντρια και δεν πήγε το συνεργείο καν. Πήγε, είδε τις ρογμές και αφιελέ στη δεύτερη φάση θα ελεγχθεί το 20ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Ακούστε δηλαδή, σχολείο με ρογμές και λειτουργεί. Ολοκληρώστε, να ελεγχθούν όλα τα σχολεία από τις αρμόδιες επιτροπές της ΚΤΥΠ και να δοθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας. Ιδάλλως να κλείσουν τις σχολικές μονάδες και να μην λειτουργήσουν. Να δώσει λύση σήμερα ο κρατικός φορέας. Λέμε να γίνουν οπτικοί έλεγχοι, να δοθούν πιστοποιητικά σε όλες και άμεση ενέγερση νέων σχολικών κτηρίων ασφαλή από 100% δημόσιες υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν. Λοιπόν, θυμάμαι τα δάκρυα στο χαμό του Μάριου. Το σχολείο του δεν είναι έτοιμο. Είναι με μπάζα. Ο αγιασμός έγινε μέσα στις καλοσκές. Περισσεύουν αυτά τα δάκρυα, είναι κροκοδίλια, δυστυχώς. Σήμερα πρώτη μέρα στο σχολείο, χτυπημένα το σχολείο μας από το σεισμό της 19ης Ιουλίου, δεν έχουν επισκευαστεί ακόμα. Δεν τα έχει επισκεφτεί κλιμάκιο της υποστελεχωμένης ΚΤΥΠ, προκειμένου να αποφανθούν για την κατάστασή τους. Στην πραγματικότητα, κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί ώστε να αντιμετωπιστεί.
ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στα σχολεία με ασφάλεια τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Χρόνια τώρα φωνάζουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για έλεγχο προσεισμικό στα σχολεία. Κυβερνήσεις, περιφερειακές και δημοτικές αρχές κοφεύουν επιδεικτικά πιστοί στη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυνηγώντας δημοσιονομικούς στόχους. Για όλους αυτούς, μόνο το οικονομικό όφελος έχει σημασία και προτεραιότητα. Και αφού οι αποζημιώσεις που καταφέρνουν απέναντι στους πληγέντες είναι ψίχουλα, τους στοιχίζει πολύ λιγότερο αυτή η πολιτική από το να κάνουν έργα υποδομής, διασφαλίζοντας ασφάλεια και ποιότητα στις ζωές των λαϊκών οικογενειών. Μας λένε ότι μόλις ανέλαβαν, ότι δεν πρόλαβαν. Συμφωνία όμως για το ζήτημα των ΧΙΤΑ, του ΧΙΤΑ, προλάβανε και κάνανε. Για τους αντισεισμικούς ελέγχους δεν προλάβανε. Ζητάμε να ελεγχθούν όλα τα σχολικά κτίρια με επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό και να μην βάζουν τους εκπαιδευτικούς να κάνουν μακροσκοπικούς ή άλλου είδους ελέγχους. Ζητάμε να αποκατασταθούν άμεσα όλες οι βλάβες που έχουν υποστεί τα σχολεία μας και να προσκομιστούν παραστατικά καταλληλότητας για τα σχολεία αυτά. Ζητάμε να βρεθούν και να παραχωρηθούν ασφαλή κτίρια ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία τα οποία τα κτίρια κρίθηκαν ακατάλληλα. Ζητάμε άμεση χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών που δημιουργήθηκαν από το σεισμό και μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τη λειτουργική κτηριακή υλικοτεχνική υποδομή και τη συντήρησή της. Συνάδελφοι συναγωνιστές και Περιφερειακό Συμβούλιο, είμαστε η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης. Είμαστε η έκτη πιο σεισμογενής χώρα στον κόσμο. Η τεχνολογία και η επιστήμη είναι σε τέτοιο σημείο που μπορεί να δημιουργήσει ασφαλέστερες συνθήκες ζωής και για μας και για τα παιδιά μας. Αυτή η ζωή μας αξίζει. Αυτή τη ζωή κανείς δεν θα μας χαρίσει. Θα τη διεκδικήσουμε και θα την κατακτήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι από το Περιστέρι, από την Ένωση, εκπροσωπώ την Ένωση Περιστερίου. Μια ένωση ενός Δήμου που πολύ κυκλοφορεί ότι είναι από τους καλύτερους Δήμους όσον αφορά την εμφάνιση και διάφορα άλλα. Παρακαλώ, επαναλάβατε λίγο από πού είστε για να γραφτείτε τα πρακτικά. Ένωση Γονέων Περιστερίου. Και ονομάζεστε? Γιανακοπούλου. Λοιπόν, αυτό είναι μόνο στα λόγια, βέβαια, και αυτό που κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά. Γιατί στο Περιστέρι έχει τα παλαιότερα, το 90% των κτίριων, των σχολικών κτίριων, είναι πριν το 1985. Δεν έχει γίνει κανένας αντισεισμικός έλεγχος όλα τα τελευταία χρόνια. Η Ένωση Γονέων, καταλαβαίνοντας ότι υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα, είναι το μέλλον μας μέσα σε αυτά τα κτίρια, είναι τα παιδιά μας μέσα σε αυτά τα κτίρια, δεν κολλάνε πουθενά. Δεν θα τα βάλουμε στη ζυγαριά κανενός χρηματικού κονδυλίου, σε κανένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης που το μόνο που θέλει είναι να υποστηρίζει κομμάτια που τις αποφέρουν κέρδος. Λοιπόν, τα παιδιά μας δεν μπαίνουν σε τέτοια ζυγαριά. Έχουν προτεραιότητα. Και εμείς οι γονείς είμαστε αυτοί οι οποίοι τα εκπροσωπούμε. Δίνουμε τον δικό μας αγώνα μαζί με τα παιδιά μας. Λοιπόν, τα σχολεία του Περιστερίου δεν έχουν υποστεί ποτέ κανέναν αντισεισμικό έλεγχο. Στην ΚΤΗ που έχουμε πάει επανειλημμένα εμείς τα τελευταία 4 χρόνια, δεν υπάρχουν μηχανικοί, δεν έχει τις υποδομές για να το ελέγξει. Υπόθηκε εδώ από τον κύριο Πατούλη ότι θα καλέσει εδώ την ΚΤΗ. Η ΚΤΗ λοιπόν αναλάσσει ανάλογα με την κυβέρνηση και τους προέδρους της. Μέσα σε 4 και 5 χρόνια έχουμε δει 3 προέδρους. Οι απαντήσεις που παίρνουμε, όχι μόνο δεν έχουν καρέκλες και θρανία να στείλουν στα σχολεία, δεν έχουν και μηχανικούς. Ο Δήμος από την άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι η ΚΤΥΠ είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Εμείς συμφωνούμε, η ΚΤΥΠ είναι. Πώς όμως θα γίνουν όλα αυτά? Ποιος λοιπόν θα αποφασίσει, αν δεν είναι η περιφέρεια, να βάλει το δικό της, τη δική της σφραγίδα, στο υπεύθυνο κράτος που το εκπροσωπείτε, ότι είναι απόλυτη ανάγκη να προσληφθούν μηχανικοί και το πρώτο στο καθήκον σας να γίνει αντισεισμικός έλεγχος στα σχολεία? Πρωτοβάθμιος έλεγχος είναι μια κοροϊδία. Και στο Περιστέρι μεταβιβάζεται στους εκπαιδευτικούς να το κάνουν. Δηλαδή έλεγχος με το μάτι. Χωρίς να υπάρχουν ούτε τα σχέδια των σχολικών μονάδων.
Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι κατάσταση είμαστε όλοι οι γονείς. Σήμερα έγινε μια σεισμική δόνηση. Κανένας δεν μας εξασφαλίζει ότι δεν θα γίνει αύριο. Τα δικά μας τα παιδιά είναι εκεί. Δεν ξέρω πού είναι του κυρίου Πατούλη. Σίγουρα δεν είναι στα δικά μας σχολεία πάντως. Και κάποιον από εσάς. Εκπροσωπείτε μια άλλη τάξη. Δικαίωμά σας να την εκπροσωπείτε. Εδώ όμως είσαστε περιφερειάρχες. Είσαστε σύμβουλοι. Σας ευχαριστούμε. Εκπροσωπείτε τους πάντες.